Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι Χρύσα Κοσμίδου και μέσα τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Δίκτυο 1. Τη σύμβαση για την υλοποίηση του έργου βελτίωση δρόμου Λιανοτόπη Γράμμος υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης με τον ανάδοχο του έργου στο γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς Δέσποινας Κοζατσάνη, παρουσία του θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Θωμά Μάνου και του Δήμαρχου Νεστορίου Χρήστο Κοσλιόπουλου. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί σήμερα υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Περιφερειάρχη του Γιώργου του Κασαπίδη και της αναδόχου εταιρείας για την ασφαλτόστρωση του δρόμου από το Λινοτόπι μέχρι τον Γράμμο. Ο Γράμμος είναι το τελευταίο χωριό του Δήμου μας, το οποίο δεν είχε πρόσβαση με άσφαλτο. Ένας δρόμος που θα βοηθήσει πάρα πολύ την κτηνοτροφία, τον τουρισμό, δηλαδή την επισκεψιμότητα, και θα δώσει πολύ μεγάλες προοπτικές στην περιοχή μας. Είναι ένα έργο που το αναμέναμε, που το δούλευε η περιφέρεια τους προηγούμενους μήνες και τα προηγούμενα χρόνια και επιτέλους έφτασε η στιγμή για να γίνει πραγματικότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Περιφερειάρχη τον Γιώργο τον Κασαπίδη, ευχαριστώ την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών τον Στέλιο τον Κοτσάκο και ελπίζω ότι σύντομα ο ανάδοχος, ο οποίος είναι μια πολύ καλή εταιρεία της Καστοριάς, θα ολοκληρώσει αυτό το έργο για να έχουμε αυτή την πρόσβαση. Είμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να υπογράψουμε μαζί με τον ανάδοχο τον κύριο Δέδε ένα σημαντικό έργο για την περιφέρειά μας, ένα εμβληματικό έργο για την περιφερειακή ενότητα Καστοριάς, την ασφαλτόστρωση του τελευταίου τμήματος για το χωριό Γράμμουστα, το πιο ορεινό χωριό της πατρίδας μας, το πιο απομακρυσμένο χωριό στην παραμεθόριο της Ελλάδος με την Αλβανία, τη Γράμμουστα. Το τελευταίο κομμάτι των 7 χιλιόμετρων πρόκειται να ασφαλτοστρωθεί. Με την υπογραφή της σύμβασης ξεκινάει ο ανάδοχος της εργασίας από φέτος το καλοκαίρι να προχωρήσει στις ασφαλτοστρώσεις και να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους 12 μήνες, όπως ορίζεται και από τη σύμβαση. Είναι ένα αρκετά δύσκολο έργο, απαιτητικό έργο, δεδομένου ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά δύσκολη ορεινή περιοχή, κάτω από αντίξιους καιρικές συνθήκες, όπου θέλουμε ως Περιφερειακή Αρχή να εξασφαλίσουμε την ομαλή πρόσβαση, την ασφαλή πρόσβαση όλων των επισκεπτών, επαγγελματιών και περιηγητών, για να αναδείξουμε τον ορεινό όγκο του Γράμμου στο μεγαλείο του. Πρόκειται για το πανέμορφο χωριό της Γράμμουστας, που είναι στο υψηλότερο σημείο που κατοικείται στον ορεινό όγκο του Γράμμου, και θέλουμε με αυτή τη διαδρομή να δίνουμε δυνατότητα στους επισκέπτες αλλά και στους επαγγελματίες να το προσεγγίζουν με ασφάλεια. Τα προηγούμενα χρόνια από την αρχή της θητείας μας, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Ενότητας Καστοριάς και τον Διευθυντή τον κύριο Κοτσάκο, βάλαμε αυτόν τον σχεδιασμό σε προτεραιότητα και σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή του κύριου Κοσλιόπουλου θέσαμε σε εφαρμογή αυτό το φιλόδοξο σχέδιο, το οποίο ολοκληρώνεται με το τελευταίο αυτό κομμάτι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο τον Δημήτρη τον Σαββόπουλο στην αρχή της πορείας μας, όσο και τη Δέσποινα Κοζατσάνη που επιμελήθηκε στην κατάληξη αυτού του έργου, την ολοκλήρωση αυτής της σημαντικής παρέμβασης που σηματοδοτεί την απαρχή της αναπτυξιακής λειτουργίας των υποδομών αυτών προς όφελος της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και της Δυτικής Μακεδονίας. Ο Γράμμος πλέον θα είναι ένα επισκέψιμο βουνό, ένα προσβάσιμο βουνό, και μαζί με τις υπόλοιπες παρεμβάσεις, υποδομές που θέλουμε να ολοκληρώσουμε και σε άλλες απάραμιλου κάλους φυσικές ομορφιές και τοπία που διαθέτει, να τον κάνουμε τον πιο σημαντικό προορισμό της πατρίδας μας, γιατί έχει αυτές τις προδιαγραφές. Θερμές ευχαριστίες και στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τον κύριο Κοτσάκο, που αγόγγιστα και με επιμονή ολοκλήρωσαν και τις μελέτες αλλά και τις διαδικασίες για να προχωρήσουν οι ενέργειες μέχρι και την υπογραφή της σημερινής σύμβασης. Προς τον ανάδοχο, τον κύριο Δέδε,
από τις πιο αξιόπιστες τεχνικές εταιρείες της περιφέρειάς μας, αναλαμβάνει ένα δύσκολο τεχνικό έργο και τον εμπιστευόμαστε ότι θα το ολοκληρώσει με τις καλύτερες προϋποθέσεις όπως ορίζονται και από τους προδιαγραφές. Και τον αγαπητό Δήμαρχο, τον κύριο Κοσλιόπουλο, ένα ακόμα έργο στο νοορινό Δήμο Νεστορίου, όπου θέλουμε να αποτελεί έναν από τους εμβληματικούς ορεινούς δήμους της περιφέρειάς μας, καθώς είμαστε και η πιο ορεινή περιφέρεια της πατρίδας μας, που να προβάλλει με τον καλύτερο τρόπο και να αξιοποιεί αυτές τις υποδομές μέσα από την ανάπτυξη αυτών των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων πλέον και πάση φύσεως άλλων δράσεων που θα τις αξιοποιούν. Είναι μια κληρονομιά στους συμπολίτες μας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, προς όλους τους συμπατριώτες μας, που θα μπορούν πλέον να επισκέπτονται άφοβα τον ορεινό άγκο του Γράμμου και ταυτόχρονα να πούμε ότι προχωρά και μια διαδικασία για να ενώσουμε το χωριό της Γράμμουστας με το άλλο ορεινό χωριό της Υπήρου, την Αετομιλίτσα, ώστε να υπάρχει και μια αμφίδρομη μετακίνηση από και προς την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία. Τέλος, να πω ότι με αυτόν τον δρόμο διευκολύνονται πάρα πολύ και επαγγελματίες κτηνοτρόφοι, οι οποίοι αξιοποιούν τα μεγαλύτερα βοσκοτόπια, ορεινά βοσκοτόπια της πατρίδας μας, τα καλύτερα βοσκοτόπια της Ελλάδας, που είναι στις πλαγιές της οροσέας του Γράμμου, με τον ασφαλέστερο τρόπο. Και το έργο αυτό μπορώ να πω ότι εντάσσεται και στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού στήριξης και ανάπτυξης της Υπαίθρου, με ιδιαίτερη έμφαση τις κτηνοτροφικές μονάδες. Καλή επιτυχία λοιπόν στις εργασίες και του αναδόχου και εύχομαι να απολαύσουν οι συμπολίτες μας ακόμα ένα σημαντικό αναπτυξιακό έργο με την ολοκλήρωσή του. Να καλωσορίσουμε τώρα στο δελτίο μας τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Καστοριάς, κυρία Μαρία Αντωνίου. Καλησπέρα, κυρία Αντωνίου. Καλησπέρα, κυρία Κοσμίδου. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Σήμερα μια μέρα που μόλις ολοκληρώσαμε μια πολύ σημαντική ακόμα περιοδία. Εν ώψη των επερχόμενων εκλογών, 25 Ιουνίου έχουμε τις εθνικές εκλογές. Εκλογές που δεν αποφασίσαμε εμείς. Οι Έλληνες πολίτες 21 Μαΐου αποφάσισαν ποιον θέλουν να κυβερνήσει τη χώρα. Μας έδωσαν ένα πολύ ισχυρό ποσοστό που θέλω να τους ευχαριστήσουμε για όλη αυτή την προσπάθεια, για την εμπιστοσύνη που δείξανε στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Να τους ευχαριστήσω με θερμά που προσήλθανε πάρα πολλοί κόσμος και ψήφισαν. Το μεγάλο όμως ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή οι κάλπες είναι άδειες και ζητάμε λοιπόν την επαναβεβαίωση αυτής της εμπιστοσύνης την 25η Ιουνίου να ξαναέρθουν όλοι οι πολίτες για να έχουμε μια σταθερή αυτοδύναμη κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που θα κυβερνήσει με αυτοδύναμη, τολμηρά και σταθερά την Ελλάδα για τα επόμενα 4 χρόνια. Αυτή τη στιγμή δεν ψηφίζουμε για την πολίτευση, αυτή τη στιγμή ψηφίζουμε για κυβέρνηση και είναι πολύ σημαντικό να ξέρουν ότι οι Έλληνες πολίτες ότι 25 Ιουνίου είναι μια πολύ κρίσιμη μάχη την οποία δίνουμε όπως αντιλαμβάνεστε καθημερινά όλοι. Ξεκίνησα τις περιοδίες μετά τη διάλυση της Βουλής που έγινε μετά την εκλογή της 21ης Μαΐου. Ξεκίνησα τον αγώνα εκ νέου και τώρα όλοι μαζί με τη ΔΕΠ και όλοι οι υποψήφοι περιοδεύουμε σε όλο τον νομό ζητώντας από τους συμπολίτες μας να επαναβεβαιώσουν και να ενισχύσουν την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να έχουμε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση την επόμενη ημέρα μετά την 25-26 του μηνός να έχουμε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Δίνουμε αυτόν τον αγώνα με περισσότερη αποφασιστικότητα. Γνωρίζουμε τι θέλουν οι πολίτες από εμάς. Έχουμε κάνει στην τετραετή διακυβέρνηση μια συμφωνία αλήθειας με τους πολίτες, την οποία τιμήσανε στην 21η Μαΐου, γιατί όντως ό,τι είχαμε πει προεκλογικά το 2019, κυρία Κοσμίδου, το κάναμε πράξη και μειώσαμε φόρους και ενισχύσαμε το κατώτατο μισθό και ενισχύσαμε με προσλήψεις το κομμάτι της παιδείας με 25 μετά από 15 χρόνια και ψηφιοποιήσαμε το κράτος και ενισχύσαμε την εθνική μας ασφάλεια και δημιουργήσαμε τα σύνορα, αποτρέψαμε το μεταναστευτικό μεγάλο πρόβλημα της χώρας και της Ευρώπης, το οποίο βάλαμε πλάτη ως Έλληνες αλλά και ως Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να έχουμε πλέον σύνορα σε αυτή τη χώρα. Ζητάμε λοιπόν από τους πολίτες να μην παρασύρονται από τους υπερπατριώτες στα λόγια, γιατί οι πραγματικοί πατριώτες είναι εδώ, και να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία για να έχουμε μια αυτοδύναμη, ισχυρή κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη,
που έχει την κακή συνήθεια, θα έλεγα, όπως λέει και ο ίδιος, ναι, ό,τι λέει να το κάνει πράξη. Και έχουμε καταρτήσει ένα φιλόπνο πρόγραμμα, το οποίο το μοιράζουμε σε όλους τους πολίτες, το έχω εδώ, και το οποίο αναφέρεται σε όλα τα δεδομένα του προγράμματος, του κεντρικού προγράμματος, βάζοντας μεγάλη προτεραιότητα, σε πολύ μεγάλη προτεραιότητα, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, που τις δύο τελευταίες μέρες είδαμε ότι υπάρχουν αρκετές παθογένειες, που ναι μεν ενισχύθηκε σημαντικά τα δύο χρόνια της πανδημίας, αλλά χρειάζεται ισχυρή αναμόρφωση με νέο, με εξυγχρονισμό. Είδατε την προηγούμενη εβδομάδα, σας έστειλα δελτίο τύπου και αναφέρομαι στον εξυγχρονισμό του νοσοκομείου Καστοριάς. Ένα έργο που δημοπρατήθηκε ήδη, γιατί κάποιοι λέγανε ότι μπορεί να κλείσει το νοσοκομείο. Είναι ήδη στο Ταμείο Ανάκαμψης ο εξυγχρονισμός του νοσοκομείου Καστοριάς, η ανάπλαση. Επίσης, η αναβάθμιση του κέντρου υγείας, η ενεργειακή αναβάθμιση του κέντρου υγείας του Άργου, που σήμερα είχα την ευκαιρία να περιοδεύσω στο Άργος και να συναντηθώ με τα στελέχη του κέντρου υγείας, που κάνουν ένα πολύ σημαντικό έργο και πρέπει να ενισχύσουμε και από σε υποδομές, αλλά και σε προσωπικό, και στο ΚΕΦΙΑ που επισκέφθηκα σήμερα το πρωί, και στην αστυνομία και την περιοριστική. Και σήμερα το απόγευμα ήμασταν σε όλα τα χωριά, Κορομιλιά, Μανιάκη, έτσι ώστε να ξαναεπικοινωνήσουμε με τον κάθε πολίτη και να του ζητήσουμε να εμπιστευτεί 25 Ιουνίου τη Νέα Δημοκρατία για την επόμενη κυβέρνηση. Μάλιστα, κυρία Αντωνίου, θα δούμε και πιο αναλυτικά τις περιοδίες σας και τις ομιλίες σας, γιατί έχετε προγραμματίσει τρεις ομιλίες και στους τρεις δήμους Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Αλλά με αφορμή αυτό που είπατε για το θέμα της υγείας και τις επισκέψεις που κάνατε σε όλες τις δομές υγείας της περιοχής μας, αλλά και όλες τις αναβαθμίσεις που έγιναν στο νοσοκομείο Καστοριάς, δεν θα αναλύσουμε τα ποσά. Είναι τεράστια τα ποσά που έπεσαν στο γενικό μας νοσοκομείο. Είχαμε μια δήλωση, κυρία Αντωνίου, του Σπύρου Πνευματικού, ο οποίος πλέον έβαλε τέλος στο εκλογικό αγώνα. Μια δήλωση δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω, κυρία Αντωνίου, πραγματικά, διότι το έχω ζήσει και στο οικογενειακό μου περιβάλλον. Πώς είναι να παλεύεις να φύγει την αρρώστια. Ναι, κάποιες φορές και οι λέξεις, κυρία Αντωνίου, είναι τόσο δυνατές που... Τέλος πάντων, ήταν μια δήλωση... Εγώ θέλω να πω, ναι, πάνω σε αυτό, γιατί σήμερα είχα και ραδιοφωνικές συνεντεύξεις από το πρωί, που μου τέθηκε το ερώτημα. Τα αντανακλαστικά του Πρωθυπουργού μας και κυρία Μητσοτάκη ήταν άμεσα όταν διαπιστώθηκε η δήλωση, η ατυχής δήλωση θα έλεγα, από έναν πολύ σημαντικό επιστήμονα. Ο κ. Πνευματικός είναι ένας πολύ σημαντικός επιστήμονας, αν δείτε το βιογραφικό του, αλλά όντως έκανε μια ατυχή δήλωση, η οποία δεν μας ακουμπά, δεν μας αντιπροσωπεύει ως Νέα Δημοκρατία, και οφείλω να πω, και απαντώντας και το πρωί στο ραδιοφωνικό σταθμό, κύριε Κοσμίδου, ότι εμείς αυτό που προετοιμάζουμε και 4 χρόνια ως Γραφείο Πρωθυπουργού Θεσσαλονίκης, Βόρειο Ελλάδας, αυτό που προετοιμάζουμε είναι καλύτερες υποδομές υγείας για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Παραδείγματος χάρη, δημοπρατήθηκε τις προηγούμενες μέρες το παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φύλλυρο Θεσσαλονίκης. Παιδιατρικό νοσοκομείο η Βόρεια Ελλάδα δεν έχει. Αυτό το τρέξαμε με όλη μας την ποιμή μαζί με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, έτσι ώστε να φτάσουμε στο επίπεδο δημοπράτησης. Βάλαμε άλλα 20 εκατομμύρια για να κάνουμε τις οδοποιίες, την ίδρυυση, για να είναι έτοιμο έτσι ώστε να δημοπρατηθεί αυτές τις μέρες και μέχρι το 26-27 να έχουμε ένα νέο μεγάλο παιδιατρικό ερευνητικό με ψυχοθεραπείες σε γονείς, σε παιδιά, με 3 κτίρια, έχουμε την ευκαιρία να σας το δείξω, γιατί συνεργάστηκα πάρα πολύ με το Υπουργείο Υγείας πάνω σε αυτό το θέμα, έτσι ώστε η Βόρεια Ελλάδα και η περιοχή μας να έχει ένα κόσμο παιδιατρικό νοσοκομείο που δεν είχε μέχρι πρότινος. Η Ελλάδα δεν είχε στη Βόρεια Ελλάδα παιδιατρικό νοσοκομείο, μόνο το Παίδων Αγίας Σοφίας, όπως ξέρετε. Ταυτόχρονα όμως, σε αυτή την τετραετία δεσμευτήκαμε και ήδη είναι προς πορεία υλοποίησης το μεγάλο νέο ογκολογικό νοσοκομείο, το οποίο το Θεαγένειο φυσικά είναι ένα ογκολογικό νοσοκομείο που εξυπηρετεί πάρα πολύ, αλλά είναι μέσα στον αστικό ιστό, δεν μπορεί να επεκταθεί, δεν μπορεί να κάνει περαιτέρω εργασίες. Γι' αυτό αποφάσισε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά από εισήγηση από το που καταθέσαμε μαζί με τον υπεάρχη της Τέταρτης ΥΠΕ, να γίνει ένα νέο μεγάλο ογκολογικό νοσοκομείο, το οποίο οφείλω να πω, στο προγραμματισμό αυτού του έργου υπάρχει και ειδική μέρημνα για τους χρονίως πάσχοντες με τον καρκίνο. Επίσης υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον από το ΣΕΡΝ, από ερευνητικές ινστιτούτα παγκόσμια, για να έρθουν να κάνουν έρευνες πάνω στην θεραπεία του καρκίνου
και θα είναι δηλαδή ένα κόσμημα για όλη την Ευρώπη αυτό το ογκολογικό νοσοκομείο για τον καρκίνο, που θα είναι κοντά στο έχει χωροθετηθεί στο στρατόπεδο Καρατάσου, εκεί δηλαδή που είναι ουσιαστικά το 424 και το Παπαγεωργίου, θα γίνει ένας χώρος υγείας. Επενδύουμε πάρα πολύ στο κομμάτι της υγείας και σας λέω, σε αυτό το ογκολογικό νοσοκομείο υπάρχει πρόβλεψη για τους χρονίους πάσχοντες από καρκίνο. Mm-hmm. Να υπάρχουν δηλαδή υποδομές για να έχουμε τους ανθρώπους που πάσχουν από καρκίνο να είμαστε συνεχώς και ψυχολογικά μαζί τους, mm-hmm. και με κατάλληλες υποδομές και με θεραπείες. Η ατυχή δήλωση του κύριου Πνευματικού έγινε προφανώς δεν ξέρω με ποιο σκοπό. Παρ' όλα αυτά όμως τα ανακλαστικά της κυβέρνησης, του κόμματός μας, του Πρωθυπουργού, αμέσως τέθηκε εκτός ψηφοδοτήων, δεν μπορεί γιατί είχε ανακηρυχθεί, αλλά εκτός εκλογικού αγώνα, και επίσης αν τυχόν έχουμε την εκλογή, θα παραδώσει την έδρα στον επόμενο υποψήφιο. Μάλιστα, κυρία Αντωνίου, το σίγουρο είναι ότι δεν είστε εσείς... Εμείς, κυρία Κοσμίδου, ενεργούμε άμεσα. Ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να απομακρύνει τον κύριο Πολάκη με όλα αυτά που έχουν γίνει από δηλώσεις του κύριου Πολάκη, που έχουν πληγώσει πάρα πολύ επίσης την ελληνική κοινωνία. Εμείς αυτά τα φαινόμενα, όταν γίνονται τέτοιες ατυχές δηλώσεις, έχουμε το σθένος να ζητάμε από τον αυτό να απομακρυνθεί από την γενική πολιτική που έχουμε ως παράταξη. Και η γενική πολιτική που έχουμε ως παράταξη είναι να ενισχύσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι στις προτεραιότητες ούτως ή άλλως του προγράμματος αυτό, όταν το πάρετε, έχει ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με 10.000 νέες προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών, διασωστών. Κάτι που έχουμε δεσμευτεί πριν γίνουν όλα αυτά που βλέπουμε να εκκυλήσονται τις τελευταίες μέρες. Μάλιστα, να ξεκαθαρίσω, κυρία Αντωνίου, ότι εγώ ήθελα το σχόλιο σας και την άποψή σας. Φυσικά δεν είστε εσείς υπεύθυνοι για όσα λέει κάποιος. Ο καθένας είναι υπεύθυνος των λεγόμενων του και των πράξεών του. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, κυρία Αντωνίου. Και επίσης ήθελα να σας ρωτήσω, με αφορμή αυτό το οποίο δηλώθηκε από τον κύριο Πνευματικό, θυμόμαστε πάρα πολύ καλά τις δηλώσεις Κατρούγκαλου δύο ημέρες πριν τις εκλογές της 21η Ιουνίου. Υπήρχε συνέπεια. Δεν ξέρω αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα έφτανε μεγαλύτερο ποσοστό, αλλά σίγουρα η δήλωση Κατρούγκαλου είχε αντίκτυπο στο εκλογικό αποτέλεσμα. Πιστεύετε ότι... Νομίζω το εκλογικό αποτέλεσμα, κυρία Κοσμίου, δεν εξαρτάται τόσο από τις δηλώσεις των μεμονωμένων στελεχών. Το εκλογικό αποτέλεσμα είναι η εμπιστοσύνη που έχει οικοδομηθεί ανάμεσα στους Έλληνες πολίτες και στη διακυβέρνηση, την τετραετή διακυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, γιατί αυτό που είχαμε δεσμευτεί το 19, κυρία Κοσμίδου, μια συμφωνία αλήθειας με τους Έλληνες πολίτες, είπαμε αυτό θα κάνουμε και αυτό κάναμε. Το έχουν δει στην πράξη. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι κάναμε κάτι διαφορετικό από αυτό που είπαμε. Είπαμε ότι θα μειώσουμε, παραδείγματος χάρη, τον έμφυα 30%, το φτάσαμε να το μειώσουμε 35%. Είπαμε θα μειώσουμε 50 φόρους, μειώσαμε 50 φόρους, μειώσαμε ασφαλιστικές φορές. Αυτή τη στιγμή τρέχουμε με ρυθμούς ανάπτυξης διπλάσιους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυξήσαμε τις εξαγωγές μας σε πρωτοφανές επίπεδο. Αν δείτε τις δηλώσεις των στελεχών του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδας και των εξαγωγέων, θα δείτε ότι έχει τετραπλασιαστεί οι εξαγωγές της χώρας μας. Αυτό σημαίνει ανάπτυξη, μεγάλωμα της πίτας, επενδύσεις που έρχονται και επενδύουν και δημιουργούν θέσεις εργασίας. Αυξάνουμε τον πλούτο λοιπόν της χώρας μας, την πίτα, θα έλεγα εγώ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερο μέρισμα ο κάθε πολίτης. Σίγουρα την τετραετία που μου πέρασε με τις απανωτές κρίσεις δώσαμε βαρύτητα στις πιο ευαίσθητες ομάδες. Από εκεί και πέρα όμως αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό σε όλο το προσωπικό από 650, ενώ είχαμε δεσμευτεί στο πρόγραμμά μας του 19 για 720, φτάσαμε στα 780. Επόμενος στόχος μας είναι, πέρα από την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που είναι προτεραιότητά μας, από εκεί και πέρα να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο το κατώτατο μισθό, να αυξήσουμε τον μισθό της συντάξης, έτσι ώστε να φτάσουμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω όρου του ευρωπαϊκού επίπεδου. Γιατί πρέπει να μοιράσουμε τον πλούτο που δημιουργούμε ως κυβέρνηση με όλες αυτές τις πολιτικές που έχουμε εφαρμόσει τα τελευταία χρόνια, να μοιραστεί
προς τον κάθε πολίτη. Και αυτός είναι ο στόχος της επόμενης τετραετίας. Μάλιστα. Κυρία Αντωνίου, πάμε τώρα λίγο σε εσάς, στη Μαρία Αντωνίου, τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Καστοριάς. Πιστεύω ότι είναι η κάλπες, ναι, μεν ξεκινάνε από το 0, αλλά στις 21 Μαΐου ήταν ένα ισχυρό ποσοστό το οποίο συγκέντρωσε η Νέα Δημοκρατία. Αν ήταν το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής, δεν θα πηγαίναμε σε δεύτερες εκλογές. Αυτό το έχουμε παραδεχτεί όλοι, το έχουμε πει όλοι. Πάμε σε εσάς τώρα, κύριε Αντωνίου. Έχετε ξεκινήσει ξανά τις περιοδίες μαζί με την ΔΕΠ Καστοριάς και τους δύο συνυποψήφιους βουλευτές, τον κύριο Τσικαλάγια και την κυρία Κανδύλη Μικονιάτη. Κάτι το οποίο δεν είχαμε δει στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Νομίζω ο καθένας έκανε τον προσωπικό του αγώνα, αλλά και όλοι μαζί για το κόμμα το οποίο εκπροσωπείτε. Τώρα, εσείς έχετε τρεις ομιλίες και στους τρεις δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, ξεκινώντας από τον Δήμο του Άργους Ορεστικού την ερχόμενη Κυριακή, κυρία Αντωνίου. Λοιπόν, σήμερα είχαμε μια εκτακτή επίσκεψη του Υπουργού, του κυρίου Αμυρά, του πρώην Υφυπουργού Περιβάλλοντος. Επισκέφτηκε το Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων, γιατί είχαμε ένα δίκτυο όλων των οργανώσεων που προστατεύουν την άγρια πανίδα. Και οφείλω να πω και ως δασολόγος, έχω ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς την άγρια πανίδα. Συζητήθηκαν πολλά ζητήματα που αφορά τη δικτύωση αυτών και προτάθηκε κιόλας μια πολύ όμορφη πρόταση προκειμένου να γίνει εδώ εκπαίδευση, γιατί όντως η δασολογική επιστήμη μπορεί να κάνουμε εκπαίδευση για τα δασικά οικοσυστήματα στο Περτούλι, αλλά καλό θα ήταν να υπάρχει και για την πανίδα και στην περιοχή μας. Ήταν μια ωραία ιδέα που τέθηκε σήμερα στη σημερινή σύσκεψη. Θα έχουμε την Κυριακή, έχω την κεντρική ομιλία που κάνω στο Δήμο του Άργους στις 6 ώρα το απόγευμα στο πνευματικό του Άργους και καλώ όλους τους δημότες του Δήμου Άργους Οριστικού να έρθουν στην κεντρική ομιλία εν ώψη των εκλογών που έρχονται στην 25η Ιουνίου, να πούμε τα δεδομένα, να συζητήσουμε μεταξύ μας, γιατί είναι μια ευκαιρία κιόλας να ανταλλάξουμε απόψεις για όλα τα ζητήματα που αφορούν το κάθε Δήμο. Είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης θα σας δώσω και μια είδηση. Την Πέμπτη θα έχουμε εδώ και την επίσκεψη του κυρίου Φραγκογιάννη, του Υφυπουργού Εξωτερικών, του πρώην Υφυπουργού Εξωτερικών για την οικονομική διπλωματία. Ένας άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με το Eco Island, το Greek, και με την ηλεκτροκίνηση. Και θα γίνει μια πολύ σημαντική συνάντηση για να δούμε για το αντίστοιχο Run Greece με ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα. Το επόμενο Σάββατο θα έχουμε κλιμάκιο από τον Υπουργό, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, και τον πρώην Υφυπουργό Άμυνας, τον κύριο Χαρδαλιά. Και την Κυριακή θα έχω την δεύτερη κεντρική ομιλία στο Δήμο Νεστορίου, την τελευταία εβδομάδα των εκλογών. Την Πέμπτη θα μιλήσω στο Δήμο Καστοριάς, τρεις μέρες πριν τις εκλογές, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί ο προεκλογικός κύκλος της 25ης Ιουνίου, μια ασταμάτητη προσπάθεια από όλους μας, και χαίρομαι πάρα πολύ που ενωμένοι δίνουμε όλο τον αγώνα για το καλό της πατρίδας μας, για το καλό της παράταξης, και καλό λοιπόν όλους τους συμπολίτες μας που για κάποιο λόγο δεν μας ψήφισαν τις προηγούμενες εκλογές της 21ης Μαΐου, να σκεφτούν ότι πρέπει να έχουμε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που ουσιαστικά κοιτάει όλα τα ζητήματα και θεωρείται το κόμμα που είναι πιο κοντά στο λαό, γιατί ασχολείται με τα θέματα του λαού και φάνηκε και σόλας στις λαϊκές συνοικίες της Δυτικής Αττικής η ενίσχυση που πήρε, γιατί φροντίσαμε και εκεί να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας. Οφείλω να πω ότι ένα από τις πολιτικές μας, δεδομένα τωρινά, η ανεργία από πέρυσι έχει πέσει ακόμα μία μονάδα. Από 12% που ήταν πέρυσι το 2022 τον έντιστο μήνα, έχει φτάσει στο 11,2%. Νομίζω ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και στο κομμάτι της ανεργίας, της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Ξαναξεκινήσαμε όλα τα μεγάλα έργα. Υποδομές μας είναι το Ε65 που υλοποιείται, ένα πάγιο αίτημα που είχαμε ως Δυτική Μακεδονία, ως Καστοριά για την σύνδεση με την Αθήνα. Όλα τα μεγάλα έργα, το φυσικό αέριο που σκάβεται όλος ο νομός, τα μεγάλα έργα
που μέσω από τους Δήμους, από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, υλοποιούνται και το βλέπει όλος ο κόσμος, γι' αυτό και εμπιστεύτηκε ξανά τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί προχώρησε όλα τα σημαντικά έργα, αλλά και τις δεσμεύσεις που είχε προς την κοινωνία, τις έκανε πράξη και πιστέψτε με, και στην επόμενη τετραετία αυτά που δεσμευόμαστε αυτή τη στιγμή με αυτό το πρόγραμμα θα είμαστε σε θέση να μας κρίνουν οι Έλληνες πολίτες αν το εφαρμόσουμε κατά γράμμα τις μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται ο τόπος, έτσι ώστε να είμαστε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, που να είμαστε όλοι οι Έλληνες περήφανοι και για την άμυνά μας και για τα σύνορά μας, ότι έχουμε σύνορα και ότι ψηφιακά είμαστε πολύ πιο μπροστά σε μερικά ζητήματα από άλλες χώρες της Ευρώπης. Οφείλω να πω και να το μοιραστώ και με τους τηλεθεατές ότι όταν είχα την επίσκεψη του πρέσβη της Ισπανίας στο γραφείο πρωθυπουργού το οποίο υπηρετούσα, του είχε κάνει με φοβερή εντύπωση ότι πλέον στο κινητό έχω το δίπλωμα οδήγησης. Και λέει, εμείς στην Ισπανία ακόμα δεν το έχουμε αυτό. Είμαστε πίσω ψηφιακά σε σχέση με την Ελλάδα. Άρα έχουμε ακόμα πολύ σημαντικό έργο να κάνουμε και στο ψηφιακό μας σχηματισμό. Όπως αναφέρθηκα σήμερα στις επισκέψεις που είχα, κυρία Κοσμίδου, στο Κέντρο Υγείας του Άργους, στο ΚΕΦΙΑΠ, στις δομές υγείας τέλος πάντων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Πολύ σημαντικό είναι λοιπόν να οργανώσουμε τον ψηφιακό φάκελο ασθενή, που θα είναι σίγουρα ένα σημαντικό εργαλείο και για τον κάθε ασθενή, αλλά και για τον κάθε γιατρό που θα έχει, πέρα από τον προσωπικό γιατρό, τον οικογενειακό γιατρό που θεσπίσαμε με νομοσχέδιο το τελευταίο διάστημα, θα έχει ο κάθε γιατρός μια εικόνα, μια σειρά όλων των εξετάσεων και όλων των δεδομένων. Το κάθε είναι πολύ σημαντικό, έτσι ώστε να μπορέσει να έχουμε μια πιο σωστή διάγνωση και μια πιο σωστή αντιμετώπιση του κάθε περιστατικού, του κάθε ασθενούς. Είναι μια πολύ μεγάλη καινοτομία που στην επόμενη τετραετία μαζί με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και το Υγείας να καταφέρουμε να υλοποιήσουμε αυτή τη μεγάλη μας προσπάθεια. Μάλιστα, κυρία Αντωνού, στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Να καλέσω για μία ακόμα φορά, μια που είστε από το Άργος, κυρία Κοσμίδου, όλους τους φίλους από το Άργος την Κυριακή το απόγευμα στο παλιό πνευματικό κέντρο του Άργους. Το επιλέξαμε για να μπορεί να, και με τα πόδια να έρθει ο άλλος στην κεντρική ομιλία μου, και θα χαρώ να τα πούμε και μετά φυσικά με τον καθένα και την καθεμιά για τα ζητήματα που τους απασχολούν. Να είστε καλά, κύριε Αντωνίου, καλό αγώνα σας εύχομαι. Θα τα ξαναπούμε λίγο συντόμως. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Καλό Σαββατοκύριακο θα ευχηθώ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Να αλλάξουμε κλίμα. Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Καστοριάς με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη. Η αιμοδοσία θα γίνει την 3η 13 Ιουνίου στο χώρο του ΚΑΠΗ του Δήμου Καστοριάς. Ως γνωστόν, η Παγκόσμια ημέρα Εθελοντού Αιμοδότου είναι η 14η Ιουνίου κάθε έτους. Για λόγους τεχνικούς στο νοσοκομείο δεν μπορεί την ημέρα εκείνη να κάνουμε και αιμοδοσία, και θα κάνουμε την προηγουμένη στις 13 του μηνός, την προηγουμένη ακριβώς, δηλαδή την Τρίτη, την επόμενη Τρίτη. Εδώ στο ΚΑΠΗ, ως γνωστόν, οι χώροι είναι διατηρημένοι από τον Δήμο και θα έχουμε προσέλευση και παρακαλούμε όλους τους Καστοριανούς όσοι μπορούν, όσοι είναι υγιείς και θέλουν να βοηθήσουν στον αγώνα αυτόν που κάνουμε, να έρθουν να αιμοδοτήσουν από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 1.30 το μεσημέρι. Η σημασία, η μεγάλη αυτής της εκδήλωσης είναι ότι παγκοσμίως η εθελοντική αιμοδοσία έχει καθιερωθεί ώστε η 14η Ιουνίου να είναι η ημέρα που γιορτάζει ο εθελοντής αιμοδότης. Και εμείς, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα κάνουμε αυτήν την αιμοληψία στο ΚΑΠΗ. Εκτός αυτού, πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι τον Οκτώβριο 20, 21 και 22 θα έχουμε την αμφικτιονία εδώ στην Καστοριά των Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών Ελλάδος. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε 300 περίπου άτομα, τα οποία θα έρθουν από όλη την Ελλάδα για 3 ημέρες για να μπορέσουμε να κουβεντιάσουμε και να αποφασίσουμε για τα θέματα τα οποία αφορούν
τον εθελοντισμό και ειδικά την εθελοντική αιμοδοσία. Πάντοτε ήταν σπουδαία τα θέματα αυτά τα οποία συζητούνται και ειδικά φέτος θα έχουμε περισσότερους από 11 καθηγητές πανεπιστημίου, γιατρούς από όλη την Ελλάδα και οι οποίοι θα μιλήσουν σχετικά με την αιμοδοσία. Ευελπιστούμε ότι θα είναι μια κορυφαία εκδήλωση για όλους τους συλλόγους των εθελοντών αιμοδοτών. Η προσέλευση πρώτης όψεως φαίνεται ότι θα είναι πλήρης από πλευράς συλλόγων και ευελπιστούμε ότι θα τους ικανοποιήσουμε και θα τους φιλοξενήσουμε στην Καστοριά, διότι οι προετοιμασίες, οι προεργασίες και οι προσπάθειες των συλλόγων, διότι θα είναι και οι δύο οι συλλόγοι συνεργάτες, μαζί με τον Δήμο και με την Αντιπεριφέρεια, θα μπορέσουμε να κάνουμε μια πάρα πολύ καλή εκδήλωση για το θέμα αυτό που μας απασχολεί καθημερινά. Να υποδεχτούμε τώρα στο δελτίο μας το μέλος του γραφείου του ΚΚΕ Δυτικής της Μακεδονίας, Κώστα Χατζηνταμιανό. Καλησπέρα κύριε Χατζηνταμιανέ. Καλησπέρα κύριε Χατζηνταμιανέ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα, κύριε Χατζηδαμιανέ. Θα ήθελα λίγο να συζητήσουμε την πορεία του ΚΚΕ στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Και το πρώτο σχόλιο που έχω να κάνω, κύριε Χατζηδαμιανέ, είναι ότι στις εκλογές της 21ης Μαΐου είδαμε μια σημαντική αύξηση και στις 4 περιφερειακές ενότητες. Να ξεκινήσουμε το εξής, ότι το ΚΚΕ, πανελλαδικά πρώτη κυρία, ανέβηκε και σε ποσοστά και σε ψήφους, 2% και ψήφισαν το κόμμα 125.000 νέοι ψηφοφόροι. Αυτό εκφράστηκε και στη Δυτική Μακεδονία. Να πω ότι κρατάμε κυρίως ότι το ΚΚΕ είναι τρίτο κόμμα στην Αττική και σε μια σειρά εργατικές γειτονιές της Αθήνας, στη Δυτική Αθήνα, στον Πειραιά, στη Β' Πειραιά. Αλλά και όπως είπατε, είναι πολύ σημαντικό ότι και στη Δυτική Μακεδονία, σε όλους τους νομούς, εκφράστηκε η άνοδος στο κόμμα μας, που δείχνει για μας ότι μια σειρά από εργαζόμενους, από φτωχούς αγρότες, από επαγγελματίες εμπιστεύτηκαν, στήριξαν το κόμμα, παρόλο που μπορεί να έχουν επιμέρους διαφωνίες. Εκφράζει ότι ο λαός μας θέλει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Και αν θέλετε, εκφράζει και την αναγνώριση ότι το ΚΚΕ τα προηγούμενα 4 χρόνια και στη Δυτική Μακεδονία πρωτοστάτησε στους αγώνες στην πανδημία, πρωτοστάτησε στους αγώνες στα Τέμπη, πρωτοστάτησε τώρα στους αγώνες πρόσφατα που είχαμε και για τις επιπτώσεις που υπάρχουν σε μια σειρά από χωριά και κάτοικους από την δίθεν πράσινη ανάπτυξη. Οπότε εμείς εκτιμάμε ότι αυτό το αποτέλεσμα είναι θετικό και πρέπει και στις 25 Ιούνιου και αυτοί που δεν κάναν το βήμα να το κάνουν, να στηρίξουν το ΚΚΕ, που είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να εκφράσει τη μαχητική λαϊκή αντιπολίτευση που λέμε μέσα και έξω από τη Βουλή για το λαό μας. Μάλιστα, ήταν σημαντική αύξηση, κύριε Χατζηδαμιανέ. Αυτό είναι αλήθεια. Και μάλιστα αυτό μεταφράστηκε και με μία έδρα στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, όπου νομίζω το ΚΚΕ στην περιοχή μας είχε να πάρει έδρα πριν από 11 χρόνια και συγκεκριμένα το 2012. Νομίζω ότι σκοπός και σε αυτές τις εκλογές, κύριε Χατζηδαμιανέ, είναι να κρατήσετε και την έδρα της Κοζάνης, προκειμένου η Δυτική Μακεδονία να έχει φωνή μέσω του ΚΚΕ στη Βουλή. Εννοείται, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας και νομίζω είναι σημαντικό για τον ίδιο το λαό. Γιατί εκλογή βουλευτή του ΚΚΕ σημαίνει ότι ο λαός της Δυτικής Μακεδονίας θα έχει βουλευτή μέσα στο κοινοβούλιο. Και να σας πω και το εξής. Νομίζω ότι ο λαός μας και οι εργαζόμενοι στην περιοχή που έχουν βιώσει και τις συνέπειες της απολιγνητοποίησης, της πράσινης μετάβασης, αν θέλετε και στην περιοχή της Καστοριάς, τις συνέπειες όλες αυτές με τον Ιμπεριαλιστικό Πόλεμο και την πτώση της παραγωγής στη Γούνα, νομίζω ότι οι εργαζόμενοι και ο λαός έχουν ανάγκη από έναν βουλευτή του ΚΚΕ και όχι από βουλευτές ούτε της Νέας Δημοκρατίας, ούτε του ΠΑΣΟΚ, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ. Που έχουν δώσει τα διαπιστευτήριά τους όλοι ότι θα υπηρετήσουν το κεφάλαιο, θα υπηρετήσουν το περιβόητο το Ταμείο Ανάκαμψης, που απαιτεί 350 αντιλαϊκά μέτρα, όπως είναι παραδείγματος χάρη που το περάσαμε πιο πριν, η ιδιωτικοποίηση του νερού, και πολλά άλλα αντιλαϊκά μέτρα που θα είναι σε βάρος του λαού. Οπότε χρειάζεται ένας βουλευτής του ΚΚΕ, που μέσα και έξω από τη Βουλή θα αντιπαλεύει όλα αυτά τα μέτρα
και θα είναι πραγματικά ένα αποκούμπι για τις αγωνίες, τους προβληματισμούς των εργαζομένων στη Δυτική Μακεδονία. Ένα ζήτημα όμως, κύριε Χατζηδαμιανέ, που προκύπτει τώρα με το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής, είναι ότι χάνουν στην ουσία έδρες τα κόμματα τα οποία έχουν συγκεντρώσει μικρότερα ποσοστά. Και για να μιλήσουμε με αριθμούς, το ΚΚΕ το 2019 συγκέντρωσε 5,3%, το οποίο μεταφράστηκε στη Βουλή με 15 έδρες. Τώρα στις εκλογές του Μαΐου συγκέντρωσε 7,23%, που μεταφράζεται με 26 έδρες, σχεδόν διπλασιασμός των εδρών. Στην παρούσα φάση μπήκανε στη Βουλή, και με συγχωρείτε για τη λαϊκή έκφραση, μπήκαν, αλλά μου αρέσει να μιλάω με απλά λόγια, μπήκανε μόλις 5 κόμματα. Στις εκλογές του Ιουνίου εικάζεται και βάσει των δημοσκοπήσεων ότι θα είναι μια 7-κομματική κυβέρνηση, το οποίο σημαίνει ότι αποδυναμώνονται οι έδρες των μικρών κομμάτων, κύριε Χατζηδαμιανέ. Πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό, αν όντως ισχύσει η 7-κομματική κυβέρνηση και αν χάσει το ΚΚΕ έστω και μία από τις 26 έδρες του? Να πούμε το εξής. Αυτή, ας το πούμε, ενισχυμένη αναλογική, όπως την ονομάζουν, είναι ένα σύστημα καλπονοθευτικό που ουσιαστικά, πώς το λένε, εφαρπάζει τη λαϊκή ψήφο. Και θα αλλάξει κατά πολύ, εννοείται, και το αποτέλεσμα των εκλογών της 21ης Μαΐου. Γιατί το πρώτο κόμμα παίρνει αρκετές έδρες μπόνους. Εμείς, ξέρετε, γνωρίζετε πολύ καλά ότι είμαστε υπέρ της απλής αναλογικής, της ανώθευτης, χωρίς 3%, που θεωρούμε ότι είναι ένα, ας το πούμε, ένα μέτρο που εκφράζει την πραγματική θέληση του λαού. Κάτι τέτοιο, βέβαια, δεν ίσχυε και από τον προηγούμενο νόμο που είχε φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν είχαμε ουσιαστικά απλή αναλογική, καθώς υπήρχε το πλαφόν του 3% για να μπουν τα κόμματα στη Βουλή. Οπότε, σε αυτές τις εκλογές, ο σκοπός είναι να μειωθούν και κυρίως να μειωθούν οι έδρες και οι βουλευτές του ΚΚΕ. Γι' αυτό πάμε στις εκλογές. Και αυτό λέγαμε και εμείς από την αρχή. Από ποια σκοπιά? Ότι αν θέλετε, στην κυβέρνηση θα μπορούσε να σχηματιστεί και από τα κόμματα έτσι πώς προέκυψαν και τα αποτελέσματα των εκλογών της 21ης Μαΐου. Ούτως ή άλλως κοινό πρόγραμμα έχουν, παρά τις επιμέρους διαφορές, και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Παρ' όλα αυτά, πάμε ξανά σε εκλογές. Με σκοπό η Νέα Δημοκρατία να βγάλει αυτοδύναμη κυβέρνηση και να διασφαλίσει μια σταθερότητα. Εμείς λέμε για το κεφάλαιο, τις ανάγκες του κεφαλαίου, για τα μέτρα που έχουν ανάγκη να πάρουν οι καπιταλιστές προς όφελός τους, ώστε να βγάζουν ακόμα περισσότερα κέρδη σε βάρος του λαού. Από εκεί και πέρα, τα 7 κόμματα, και εμείς το λέμε καθαρά για το λαό, δεν θα προσφέρουν κάτι μέσα στη Βουλή. Γιατί μιλάμε για κόμματα τα οποία, αν θέλετε, μπορεί να μην έχουν μπει μέσα στη Βουλή, αλλά με βάση αυτά που λένε είναι δοκιμασμένα. Και η νίκη και η πλεύση ελευθερίας. Έχουμε δει και παλιότερα και έχει δει ο λαός μας και το Λάος και τη Δημάρ, έτσι, και το Ποτάμι, κόμματα που εμφανίστηκαν με θόρυβο και εξαφανίστηκαν αθόρυβο. Έκαναν τη δουλειά τους, ψήφισαν αντιλαϊκούς νόμους, ψήφισαν και μνημόνια κάποια από αυτά, το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, και εξαφανίστηκαν. Αν θέλετε, και η νίκη και η πλεύση ελευθερίας έχουν συντηρητικές θέσεις που μπορεί να αξιοποιηθούν και να στηρίξουν, αν θέλετε, νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας σε βάρος του λαού. Και αυτό θα είναι, να ξέρει ο λαός ότι σίγουρα θα γίνει. Mm-hmm. Απ' την άλλη, να σας πω και κάτι άλλο. Και τα κόμματα που είναι και μέσα στη Βουλή, έτσι όπως η Ελληνική Λύση, και αυτό έχει αντιδραστικές θέσεις. Ο κύριος Βελόπουλος έχει περάσει από όλα τα κόμματα, και από το ΠΑΣΟΚ και από την Νέα Δημοκρατία. Έχει βάλει και αυτό το χεράκι να ψηφιστούν μνημόνια. Mm-hmm. Και έχει ψηφίσει και αυτό μια σειρά από νομοσχέδια, όπως έκανε του άλλου και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε δεν έχει σημασία, εμείς αυτό λέμε στον ελληνικό λαό, πόσα κόμματα έχει στη Βουλή, αλλά το πόσο πιο δυνατό θα είναι το ΚΚΕ την επόμενη μέρα. Γιατί είναι το μόνο κόμμα που θα ασκήσει ισχυρή εργατική λαϊκή αντιπολίτευση προς όφελος του λαού. Σε όλα τα μέτωπα, σε όλα τα προβλήματα που έχει ο λαός μας, θα βρίσκεται εκεί πέρα, δίπλα του. Και νομίζω, κύριε Χατζηδαμιανέ, ότι από την πρώτη στιγμή το ΚΚΕ είχε καταστήσει ξεκάθαρο ότι άσχετα από το τι ποσοστό θα συγκεντρώσει, πόσες έδρες θα πάρει, δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με κανένα κόμμα. Νομίζω είχε διαχωρίσει τη θέση του εξ αρχής. Και είναι κάτι το οποίο έχετε βγάλει από το τραπέζι και μελλοντικά. Καμία συνεργασία με κανένα κόμμα, γιατί δεν υπάρχει κανένα κοινό σημείο. Και αν θυμάμαι καλά, η υποψήφια βουλευτής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς με το ΚΚΕ, η κυρία Ανέτα Γραμμένου, είχε πει ότι στις διάφορες προτάσεις νομοσχέδια που είχαν κατατεθεί στην προηγούμενη κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ συμφώνησε στο 70%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 50% και το ΚΚΕ μόλις στο 4%. Και νομίζω αφορούσαν επιδόματα οι συμφωνίες μόνο. Ναι, εμείς έχουμε πει στον ελληνικό λαό ότι, βέβαια, ελάχιστες είναι έτσι περιπτώσεις, ότι ό,τι θετικό μέτρο υπάρχει και έρχεται στη Βουλή,
Το ΚΚΕ έχει πίσω τη στηρίξη. Ναι. Αλλά τώρα μιλάμε το συνολικό πακέτο των νομοσχεδίων, όχι μόνο την περίοδο θέλετε 2019-2023, μιλάμε και για την περίοδο 2015-2019, ήταν νόμοι αντιλαϊκοί. Όπως είπατε και εσείς πολύ καλά, τα κόμματα και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ δεν θα λέω ότι άσκησαν αντιπολίτευση. Ήταν η καλύτερη συμπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Οι καλύτεροι πρημοδότες, γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία απέσπασε αυτό το ποσοστό. Γιατί ένας κόσμος εγκλωβίστηκε και πίστεψε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Γι' αυτό και στήριξε έτσι, τη Νέα Δημοκρατία και είχε αυτές τις απώλειες που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα, εμείς πιστεύουμε ότι για να είναι δυνατός ο λαός την επόμενη μέρα πρέπει να είναι δυνατό το ΚΚΕ. Ότι δεν πρέπει να χαθεί καμία ψήφος σε αυτά τα κόμματα που έχουν δοκιμαστεί και ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση. Δεν έχει να προσφέρει δηλαδή ψήφος κάτι σε αυτά τα κόμματα για το λαό. Κύριε Κατζηδαμιανέ, πριν περάσουμε λίγο στις εκλογές της 25ης Ιουνίου και πώς θα κινηθεί το ΚΚΕ προκειμένου να αυξήσει τα ποσοστά του, θα ήθελα λίγο να σχολιάσουμε και μαζί μια δήλωση του κυρίου Σπύρου Πνευματικού, ο οποίος ήταν υποψήφιος βουλευτής στις 21 Μαΐου. Βέβαια, στις επόμενες εκλογές δεν θα είναι με τη Νέα Δημοκρατία μετά από αυτή την δήλωση. Ήταν περί διαλογής των καρκινοπαθών, κύριε Χατζηδαμιανέ. Είμαι σίγουρη ότι το έχετε παρακολουθήσει το συγκεκριμένο θέμα και θα ήθελα λίγο και την άποψή σας πάνω σε αυτό, για αυτή την, δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω, δήλωση του κυρίου Πνευματικού. Σας βγάλω εγώ από τη δύσκολη θέση. Μιλάμε για ένα έσχος. Είναι απαράδεκτες αυτές οι δηλώσεις και εννοείται η απόσυρση της υποψηφιότητάς του δεν σώζει ούτε την κυβέρνηση της Δημοκρατίας ούτε κανέναν από αυτούς. Αυτές οι δηλώσεις δεν γίνεται, εγώ θέλω να σας πω τυχαία. Ναι. Η πολιτική που ακολουθείται στον τομέα της υγείας όλα αυτά τα χρόνια και τα προηγούμενα στην κατεύθυνση εμπορευματοποίησης, της ιδιωτικοποίησης των δημόσιων δομών υγείας δίνουν το πάτημα να αναπτύσσονται αυτές οι απόψεις και αυτές οι δηλώσεις. Και έχουν βάλει όλη τη σφραγίδα τους σε αυτή την κατάσταση που ζούμε σήμερα έτσι, στα νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα. Και αν θέλετε και στο ΕΚΑΒ, είδατε πρόσφατα το θέμα με τις διακομιδές, με τις καθυστερήσεις, λόγω των ελλείψεων που υπάρχουν στο ΕΚΑΒ. Και θέλω να το συνδέσω αυτό το γεγονός με την απαράδεκτη αυτή δήλωση, διότι όλα τα κόμματα, όσοι έχουν κυβερνήσει, αλλά και αυτοί που παίξανε ρόλο δίθεν αντιπολίτευσης, έτσι, έχουν στηρίξει την πολιτική της εμπορευματοποίησης υγείας. Να σας πω ένα παράδειγμα. Βέβαια, και μπορούμε και για τη Δυτική Μακεδονία. Σε ολόκληρη την Αττική υπάρχουν 49 ασθενοφόρα για 3.700.000 ανθρώπους. Στην ΚΟ υπήρχε ένα ασθενοφόρο. Αυτό το πράγμα δεν συνέβη από το 2019 και μετά. Υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες για την υποστελέχωση όχι μόνο του ΕΚΑΒ, αν θέλετε, και των υπόλοιπων δομών υγείας. Για να σκεφτούμε και εδώ στην Καστοριά που έχουμε ένα και δύο ασθενοφόρα. Προλαβαίνουν να κάνουν κάποιες σοβαρές διακομιδές. Όταν στη Δυτική Μακεδονία δεν υπάρχει τέτοιο βάθμιο νοσοκομείο. Δεν υπάρχει αιμοδυναμική μονάδα να αντιμετωπίσει καρδιολογικά περιστατικά. Και πρέπει οι άνθρωποι να πάνε στη Βέρεια στα Γιάννα. Είναι κάτι οπότε καταλαβαίνετε ότι ένα συνολικότερο πλέγμα και συνολικότερα τα προβλήματα στον τομέα της υγείας που έχουν να κάνουν με την υποστελέχωση, την υποβάθμιση, με σκοπό πάντα, και αυτό έκαναν όλες οι κυβερνήσεις και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατίας, να μπουκώσουν με κέρδη τον ιδιωτικό τομέα. Να αναγκάσουν τον κόσμο να βάλει ό,τι έχει στην άκρη για να μπορέσει να ζήσει. Αντιμετωπίζουν ουσιαστικά τις ζωές μας και τις ζωές του κόσμου ως κόστος. Και αυτό πάνω κάτω είπε και ο κύριος Πνευματικός. Έβαλε την ανθρώπινη ζωή δίπλα στη λέξη κόστος, που για μας είναι έσχος, είναι απαράδεκτο. Και αυτό πρέπει να γίνει κριτήριο ψήφου. Και νομίζω ότι ο εργαζόμενος λαός μπορεί να εκτιμήσει έτσι, και να αναγνωρίσει το ΚΚΕ ότι δεν σιώπησε την περίοδο της πανδημίας. Έτσι και οι κομμουνιστές, αν θέλετε, και σε αυτές τις συνθήκες, οι προχθές οργανώσουμε και κινητοποίηση πάλι έξω από το Υπουργείο Υγείας για να στελεχωθούν άμεσα όλες οι δομές υγείας, το ΕΚΑΒ, τα περιφερειακά ιατρία, τα κέντρα υγείας κ.ο.κ. Είναι απαραίτητο, κύριε Χατζηδαμιανέ, γιατί το γνωρίζετε κι εσείς πάρα πολύ καλά, ότι ο κόσμος δεν μπορεί πλέον να ανταποκριθεί στα βασικά έξοδα. Εδώ στην Καστοριά, ειδικά, που μέχρι προχθές καίγαμε καλοριφέρ και ανάβαμε τις ξυλόσωμες, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Όχι πλέον να μην μπορούμε να πάμε σε ένα δημόσιο νοσοκομείο για να εξυπηρετηθούμε και να πρέπει να πηγαίνουμε στα ιδιωτικά. Πραγματικά νομίζω ότι δεν μπορούσε να τα απεξέλθει κανείς, κύριε Χατζηδαμιανέ. Ακόμα και για αυτά τα ζητήματα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παρόλο που έγινε ένα πολύ μεγάλο συλλαλητήριο στην Καστοριά και στη Φλόρινα για τα ζητήματα της θέρμανσης, δεν πήρε κανένα ουσιαστικό μέτρο.
Παρόλο που υπήρχε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ετοιμάτων από όλους τους φορείς, συγκεκριμένες διεκδικήσεις, δεν δόθηκε καμία βοήθεια προς τους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας που, όπως λέτε, όντως ακόμα και τώρα καίνε ξύλωσοντες. Ουσιαστικά λέγαμε παλιότερα ότι έχουμε 8 μήνες χειμώνα. Δεν έχουμε 8 μήνες, έχουμε 10 μήνες χειμώνα. Και 2 μήνες άνοιξη, γιατί καλοκαίρι δεν θα δούμε φέτος, κύριε Χατζηδαμιανέ. Ολοκληρώνοντας τη συζήτησή μας, επανέρχομαι στις εκλογές της 25ης Ιουνίου. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως είναι ότι θέλετε και να διατηρήσετε τις 25 έδρες που κατέκτησε το ΚΚΕ στις εκλογές του Μαΐου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να τις αυξήσετε, κύριε Χατζηδαμιανέ. Πώς μπορεί να το καταφέρει αυτό το ΚΚΕ? Εμείς δεν έχουμε σταματήσει, βέβαια, όχι τώρα μόνο στην προεκλογική περίοδο, γενικότερα να βρισκόμαστε δίπλα στους εργαζόμενους, στους αγρότες, στις κινητοποιήσεις, όπου αναπτύσσονται αγώνες, να είμαστε δίπλα στο λαό, με σκοπό εννοείται να αυξηθούν και οι βουλευτές του ΚΚΕ. Και αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε και τώρα την προεκλογική περίοδο. Mm-hmm. Είμαστε δίπλα στο λαό, είμαστε δίπλα στους αγώνες του, συζητάμε με τον κόσμο. Καλούμε τους εργαζόμενους, παρόλο τις επιμέρειες διαφωνίες που μπορεί να έχουν, που δεν κάναν το βήμα να ψηφίσουν το ΚΚΕ, να κάνουν τώρα το πραγματικό άλμα και να στηρίξουν το ΚΚΕ. Mm-hmm. Όχι μόνο για να βγάλουμε 26 βουλευτές, να βγάλουμε και 30 και παραπάνω βουλευτές, να αυξηθούν τα ποσοστά του ΚΚΕ. Θα είναι πραγματικά δύναμη και ελπίδα για το λαό μας στη Δυτική Μακεδονία, που έχει περάσει τα πάνδυνα όλα αυτά τα χρόνια από την πανδημία, από την ενεργειακή φτώχεια, από την ανεργία στην περιοχή μας, από τα προβλήματα στον τομέα της υγείας, όπως είπαμε και πριν. Θα είναι ένα τεράστιο βήμα άλμα να διατηρηθεί ο βουλευτής του ΚΚΕ στην Κοζάνη, που να γνωρίζουν όλοι, μέχρι και το τελευταίο χωριό της Δυτικής Μακεδονίας, θα είναι βουλευτής της Δυτικής Μακεδονίας. Και ξανατονίζω, δεν έχουμε ανάγκη από άλλους βουλευτές που την επόμενη μέρα θα νομοθετήσουν σε βάρος του λαού μέτρα αντιλαϊκά, μέτρα που θα αυξάνουν τη φορολογία, μέτρα σε βάρος της δημόσιας δωρεάν υγείας, μέτρα σε βάρος της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης. Δεν έχουμε ανάγκη από τέτοιους βουλευτές. Έχουμε ανάγκη από έναν βουλευτή, κομμουνιστή, αγωνιστή μέσα στη Βουλή που θα είναι πραγματικά δίπλα στο λαό όπου αναπνέει, όπου εργάζεται, όπου έχει πρόβλημα. Μάλιστα. Κύριε Χατζηδαμιανέ, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σας και τη συμμετοχή σας στο δελτίο μας. Θα χαρώ πάρα πολύ πραγματικά να τα ξαναπούμε και όσο πλησιάζουμε στην εκλογική αναμέτρηση και να μας μεταφέρετε φυσικά το κλίμα από όλη την Δυτική Μακεδονία. Χαρά μου, εννοείται. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Αλλάζουμε θέμα στην Καστοριά και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας Προστασίας Περιβάλλοντος. Πραγματοποιήθηκε σήμερα η εκδήλωση λήξης του έργου Δίκτυο Συνεργασίας των Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην περίθαλψη άγριων ζώων στην Ελλάδα. Πάμε να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ της Ελένης Ψωμαδάκη. Η δικτύωση και η αποτελεσματικότερη συνεργασία των κέντρων περίθαλψης άγριων ζώων της Ελλάδας είναι ο στόχος του έργου Δίκτυο Συνεργασίας των Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην περίθαλψη άγριων ζώων στην Ελλάδα. Στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση λήξης του συγκεκριμένου έργου. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση λήξης του προγράμματος που συντονίζει Άνιμα σε συνεργασία με τον Αρχέλων. Το πρόγραμμα λέγεται Δίκτυο Συνεργασίας των Οργανώσεων που ασχολούνται με την περίθαλψη των άγριων ζώων στην Ελλάδα. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται μέσα από το χρηματοδοτικό μηχανισμό Active Citizens Fund που συντονίζεται από το Ίδρυμα Μποδοσάκη στην Ελλάδα. Είναι μια πολύ σημαντική δυνατότητα που έχει δοθεί στις οργανώσεις περίθαλψης στην Ελλάδα από το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Γιατί έτσι έχουμε καταφέρει τους τελευταίους μήνες μέσα από αυτό το πρόγραμμα να βρεθούμε όλοι κοντά, να ανοίξουμε κάποια πιο συστηματικά κανάλια επικοινωνίας μεταξύ μας για να συζητήσουμε θέματα τα οποία μας απασχολούν, μας προβληματίζουν, αλλά και να προσπαθήσουμε να δώσουμε και λύσεις και κάποια εργαλεία σε οργανώσεις και φορείς που έτσι τώρα προσπαθούν, κάνουν πολύ σημαντικά βήματα και αυτά για να συνδράμουν στην περίθαλψη. Τοπικούς φορείς δηλαδή, πέρα από τις μεγάλες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται πολλά χρόνια. Οπότε μας έχει δοθεί δυνατότητα να έρθουμε κοντά και να συστηματοποιήσουμε ουσιαστικά τη δουλειά που κάνουμε μέσα από αυτή τη συμμαχία που έχουμε ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια. Ένα παράδειγμα είναι, ας πούμε, ο οδηγός προσέλκυσης εθελοντών, που θα είναι ένα από τα βασικά παράδοτεα. Ένα άλλο είναι η επικοινωνία και οι διαβουλεύσεις που είχαμε τόσο οι οργανώσεις μεταξύ μας όσο και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος με αφορμή την κοινή υπουργική απόφαση που μετά από πολλά χρόνια έγινε πραγματικότητα για την αδειοδότηση
των φορέων που κάνουν περίθαλψη με πολύ κόπο, με πολύ κόπο και δίνουν πολύ χρόνο σε αυτή την ιστορία. Οπότε είναι η κατακλείδα, ας πούμε, όλης αυτής της επικοινωνίας και της προσπάθειας των οργανώσεων που ασχολούνται με την περίθαλψη. Έχει όμως πολύ δρόμο ακόμα αυτή η ιστορία, δηλαδή ναι, μεν τελειώνει το έργο αυτό που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Μποδοσάκη, αλλά δεν σταματάει η συμμαχία μας, να το πω εδώ. Οι οργανώσεις και οι φορείς που είναι σήμερα εδώ, αλλά και αυτοί που θα παρακολουθήσουν διαδικτυακά, που είναι μέλη του δικτύου, θα συνεχίσουν τη συνεργασία και τον επόμενο καιρό, γιατί υπάρχουν ακόμη θέματα τα οποία πρέπει να τα δουλέψουμε και να τα συζητήσουμε. Σήμερα είναι η τελευταία εκδήλωση ενός προγράμματος που έχει ξεκινήσει εδώ και 1,5 χρόνο. Είναι αυτό που λέμε η εκδήλωση λήξης του προγράμματος και συμπίπτει χρονικά με την αδειοδότηση 3 κέντρων περίθαλψης πλήρως και επισήμως, η οποία έγινε λίγες μέρες πριν τις εκλογές ουσιαστικά, και 3 κέντρα περίθαλψης η Άνιμα, ο Αρχέλωνας και η ΜΟΜ, η οργάνωση που ασχολείται με τις θαλάσσιες, με τις φώκες, πήραμε επίσημη άδεια από το κράτος. Και όλη αυτή η διαδικασία ήταν μια διαδικασία που έγινε με πολλή προσπάθεια από εμάς, από όλες τις οργανώσεις, τις οργανώσεις του δικτύου, και μένουν και άλλες οργανώσεις που πρέπει να ακολουθηθούν επίσης. Και σε αυτό συνέβαλε πάρα πολύ και ο κ. Αμυράς, ο ίδιος προσωπικά, ο οποίος ελπίζουμε να παραστεί σήμερα, και το οφείλουμε σε έναν βαθμό, γιατί το πήρε πάνω από το θέμα. Ήταν ένα θέμα το οποίο μας ταλαιπώρησε δεκαετίες και ήταν ένας παραλογισμός, γιατί ενώ το κράτος μας ανέθετε επισήμως να διαχειριστούμε πολύ την εθνική περιουσία που είναι η άγρια ζωή της Ελλάδας, απ' την άλλη δεν μας αναγνώριζε επίσημα, με αποτέλεσμα να έχουμε πολλές δυσκολίες και για χρηματοδοτήσεις και για άλλα θέματα. Αυτό λοιπόν ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις εκλογές, οι αδειοδοτήσεις των τριών μας, και ελπίζουμε να συνεχιστεί, και πιστεύουμε ότι βοήθησε πάρα πολύ, συνέβαλε το ότι πιέσαμε όλοι μαζί. Δείχνει ότι όταν μπορείς να έχεις μια κοινή δραστηριότητα, έχεις πολύ καλύτερα αποτελέσματα από το να παλεύεις μόνος σου. Καλά, αυτό είναι σχεδόν κοινός τόπος, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο να το πετύχει κανείς ανάμεσα σε διαφορετικούς. Τα κέντρα περίθαλψης που είναι σε αυτό το δίκτυο διατηρούν το διαφορετικό τους προφίλ και την ιδιαίτερη προσέγγιση που έχουν για τα πράγματα, αλλά σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος παλέψαμε και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε όλοι μαζί. Και σίγουρα αυτό που είναι κοινό ενδιαφέρον και κοινή επιδίωξη είναι η ευζοία των ζώων που φροντίζουμε και η μεγιστοποίηση της πιθανότητας επανένταξής τους στη φύση. Στην εκδήλωση έδωσε το παρόν και ο πρώην Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Αμυράς. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ, στη Γαστοριά, εδώ που το δίκτυο των ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στο πεδίο στην περίθαλψη δείχνει ότι θα έχει μέλλον. Εμείς στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, μέχρι την προηγούμενη δηλαδή κυβέρνηση, πριν την υπηρεσιακή, κάναμε έναν αγώνα δρόμου σε συνεργασία με τις ΜΚΟ, τις περιβαλλοντικές, και φτάσαμε επιτέλους στο να καλύψουμε ένα κενό που έμενε εδώ και δεκαετίες σε εκκρεμότητα, δηλαδή την αδειοδότηση αρκετών από αυτές ως κέντρων περίθαλψης άγρες πανίδας. Θα έχουμε και συνέχεια βεβαίως, αλλά εμείς θεωρούμε ότι για να αντιμετωπίσει την κλιματική κρίση ο καλύτερος τρόπος είναι να προστατεύσει τη βιοποικιλότητά σου. Έχουμε λοιπόν πλέον αδειοδοτημένες ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο πεδίο, υπάρχουν και άλλες που εξετάζονται, και έχουμε επίσης και χρηματοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος προς τις ΜΚΟ, συνολικά 600.000 ευρώ τα τελευταία 2 χρόνια. Αυτό δείχνει ότι τα πράγματα αλλάζουν και εναρμονιζόμαστε όλοι ως κοινωνία με την ανάγκη του να υπηρετήσουμε τον μεγάλο στόχο που είναι να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση. Με έκθεση ζωγραφικής των τμήματων του Πολιτιστικού Συλλόγου Καστοριάς Αθανάσιος Χριστόπουλος, ξεκινούν αύριο Σάββατο 10 Ιουνίου οι εκδηλώσεις Χριστοπούλια 2023 που διοργανώνει ο Σύλλογος. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο Αρχοντικό Μπασάρα και θα διαρκέσει έως τις 14 Ιουνίου. Ξεκινούν το Σάββατο 10 Ιουνίου οι εκδηλώσεις Χριστοπούλια 2023 που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστοριάς Αθανάσιος Χριστόπουλος. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν με την έκθεση ζωγραφικής των μελών των τμήματων του Συλλόγου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Αρχοντικό Μπασάρα και θα διαρκέσει έως τις 14 Ιουνίου. Στα πλαίσια των Χριστοπουλίων,
για μια ακόμα έκθεση ζωγραφικής από τα τμήματα του συλλόγου μας. Μετά από 3 χρόνια υποτομικότητας λόγω της πανδημίας, κάνουμε μια δυναμική επιστροφή και έχουμε να σας παρουσιάσουμε πολλά και όμορφα. Οι ηλικίες των παιδιών που συμμετέχουν στα τμήματα είναι από δημοτικό, εφήβων και κάποιο τμήμα ενηλίκων. Υπάρχουν οι ζωγραφίες των παιδιών είναι μοιρασμένες και σε συλλογικά θέματα και σε ατομικά. Φέτος έχει δοθεί βαρύτητα σε μία θεματική με τίτλο «Σε κάπους θάλασσες βουνά θα έρθω να σε γνωρίσω, τις αγκαλιά σου χρώματα πήρα να σε στολίσω». Είναι πολύ εύκολα κατανοητό να καταλάβει κάποιος το θέμα με το οποίο έχουν καταπιαστεί, που έχουν καταπιαστεί τα παιδιά. Ερέθισμα και κίνητρο για όλο αυτό δόθηκε από την μεταπανδημία ανάγκη του καθενός μας προς το έξω, προς την ύπαιθρο. Είναι μια θεματική την οποία τα παιδιά τη δούλεψαν με πάρα πολύ αφοσίωση, με πάρα πολύ χρόνο, αφιέρωσαν πάρα πολύ χρόνο πάνω σε αυτήν. Και είναι μια θεματική την οποία αξίζει να τυνθεί ο κάθε επισκέπτης ανεξαρτήτου ηλικίας. Είμαστε σίγουροι ότι, μάλλον στόχος μας θα έλεγα, είναι ο κάθε επισκέπτης να αποκομίσει πολλά και πλούσια συναισθήματα, να μπει στη διαδικασία της σκέψης και του προβληματισμού. Ευχή δικιά μας είναι, φεύγοντας ο καθένας, να ανοίξει ένα παράθυρο στην ψυχή του με μοναδική θέα το χρώμα, την ομορφιά, το φως και την ελπίδα. Ξεκινάμε το Σάββατο μεθαύριο στις 10 του Ιουνίου το απόγευμα και θα είμαστε ανοιχτά μέχρι και την Τετάρτη 14, πρωινές ώρες και απογευματινές. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.